Έχουμε ένα παιχνίδι ντέρπι, ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Για μας, όπως έχω πει αρκετές φορές, όλα τα παιχνίδια στη φετινή σεζόν είναι ξεχωριστά, αλλά είναι ντέρπι και έχω μιλήσει με τους παίκτες και πρέπει να δίνουμε το 100% για να μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η νίκη. Το παιχνίδι του Σαββάτου είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του Κυπριακού Πρωταθλήματος, μια έμπειρη ομάδα. Δεν είναι κάτι μυστικό ή κρυφό ότι το ΑΠΟΕΛ και με την εμπειρία που κουβαλά και με την παρουσία αρκετών παιχτών αρκετά χρόνια μαζί, ότι για μένα εγώ θεωρώ ότι είναι το φαβορί, αλλά για μας δεν λέει τίποτα αυτό. Όπως αρκετές φορές το έχω πει, ότι η φετινή ΑΕΛ, όπως ξέρετε κι εσείς και παρακολουθείτε και τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε το καλοκαίρι με ένα χαμηλό budget σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η διοίκηση και εγώ και οι συνεργάτες μου προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα η οποία να μπαίνει στο γήπεδο κάθε παιχνίδι και να δίνει το καλύτερο εαυτό της και να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο και να χαίρεται αυτήν την ομάδα.